Βρισκόμαστε στον καθολικό ναό της πόλης της Χίου, τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον ενοριακό ναό του Αγίου Ιακώβου. Μαζί μας είναι ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Ναξουτίνου, κύριος Νικόλαος Πρίντεζης, Μητροπολίτης Παντός Αιγαίου και τοποτηρητής της Επισκοπής Χίου. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε στην Επισκοπή σας. Καλώς σας βρήκα. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Βελεντίνου που ο ενοριακός εδώ ναός φιλοξενεί, και διορθώστε αν κάνω κάτι λάθος, τα προσωρινά τα ιερά λείψανα του Αγίου Βελεντίνου, τα οποία ανήκουν στον ναό της Παναγίας στη Μυτιλήνη, ο ενοριακός ναός της Μεταστάσεως της Παναγίας στη Μυτιλήνη, όπου και θα μεταφερθούν και θα παραμείνουν εκεί πάντοτε, διότι εκεί υπήρχαν στο παρελθόν και από εκεί έφυγαν το 1990 και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Όταν λέμε τα λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου, εννοούμε απότμημα. Έτσι, υπάρχουν και αλλού, υπάρχουν και αλλού τα λείψανα. Και προσωρινά τα φέραμε εδώ, στο ναό του Αγίου Νικολάου, και δίνω και μία είδηση, αν θέλετε, μέσω του πολίτη. Ευχαριστούμε. Ότι αύριο που θα τελέσω τη Θεία Λειτουργία στις 5.30 το απόγευμα στο ναό της Παναγίας εκεί στη Μυτιλήνη, θα είναι και τα λείψανα εκεί. Δηλαδή μεταφέρονται. Θα είναι και τα λείψανα εκεί, θα μεταφερθούν. Δεν σας λέω με ποιο τρόπο και πώς. Θα επανέλθουν. Για λόγους δηλαδή, που καταλαβαίνετε, ασφαλείας και λοιπά. Έτσι. Θα είναι... Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Όχι. Να ενημερώσουμε. Θα επανέλθουν μετά από μία ημέρα προσκύνησης που θα μείνουν εκεί στο ναό της Παναγίας στη Μυτιλήνη. Θα επανέλθουν και πάλι εδώ στο ναό, όπου θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο του 2014, όταν θα πάνε με επίσημο τρόπο, θα επιστρέψουν στο ναό της Παναγίας, της Μεταστάσεως της Παναγίας στη Μυτιλήνη. Οι εργασίες συνεχίζονται. Αύριο θα έχουμε και συναντήσεις με τους αρμόδιους, τη Διευθύντρια ιδιαίτερα της 14ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία είναι επικεφαλής όλων των εργασιών. Οι εργασίες προχωρούν πάρα πολύ καλά. Η οροφή έχει τελειώσει, έχει αποκατασταθεί ολότελα η ομορφιά του διάκοσμου και τώρα έχουν φύγει στις καλωσίες και βρίσκονται στα πλαϊνά τείχη, και εκεί θα συνεχιστούν μέχρι τέλος του χρόνου, και τέλος του χρόνου θα μας παραδοθεί ο ναός, ο οποίος θα είναι ανοιχτός σε κάθε επισκέπτη και βεβαίως και για τις λατρευτικές ανάγκες, ήδη τις εξυπηρετεί. Πριν από δύο μήνες μας παραδόθηκε η δυνατότητα, μας δόθηκε η δυνατότητα να λειτουργούμε και να εξυπηρετούνται οι εκεί καθολικοί χριστιανοί. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως εδώ στον κόσμο της Χίου ότι ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Στο ΕΣΠΑ. Θα μας πείτε και κάτι, μια και η επικαιρότητα είναι κοντά, με την απόφαση του... Κεραυνός εν ενεθρία. Κεραυνός εν ενεθρία, κανένας δεν το περίμενε. Πιστεύω ότι ελάχιστοι από τους συνεργάτες του θα το γνώριζαν τη στιγμή που το ανήγγειλε. Είναι μια θαραλέα πράξη, αξιοθαύμαστη, άξια της προσωπικότητάς του. Τιμή για την Εκκλησία. Πρόοδος για όλη τη χριστιανοσύνη. Παρακολουθήσατε μήπως τη δήλωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος, του κυρίου Νικολάου, ο οποίος είναι και πατριώτης μας? Όχι, δεν την είδα, δεν την άκουσα. Δεν την άκουσα, θα μπορούσατε να μου υπενθυμίσετε κάτι? Ναι, υπάρχει στο διαδίκτυο η συγκεκριμένη δήλωση. Και επειδή τυχαίνει να τον γνωρίζω και προσωπικά το Σεβασμιότατο, είναι από τα μέρη μας, βεβαίως, έτσι. Έκανε ακριβώς την ίδια δήλωση για το πρόσωπο του Παναγίου Πατέρα, ότι είναι μια θαραλέα πράξη. Βεβαίως, ως ιεράρχης και εκείνος δεν είναι ενάντιος, απέναντίας υποστηρίζει την ισοβιότητα, αλλά δήλωσε ότι όλοι θα πρέπει να, όταν καταλαβαίνουν ότι οι δυνάμεις τους δεν είναι επαρκής για την αντιμετώπιση των καθηκόνων που έχουν αναλάβει, είτε στην Εκκλησία, είτε στην πολιτική, είτε στην οικονομία γενικότερα. Έχουν δοθεί και δείγματα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία τελευταία που νέους ιεράρχες, κάποιους νέους ιεράρχες, οι οποίοι κάποια στιγμή δήλωσαν και πραγματοποίησαν τη δήλωσή τους και παραιτήθηκαν. Ξέρετε ότι στην Καθολική Εκκλησία όλοι οι ιεράρχες, όταν φτάσουν στην ηλικία των 75 ετών,
δίνουν την παραίτησή τους. Παρακαλούνται, έτσι γράφει το κανονικό δίκαιο, παρακαλούνται να δώσουν την παραίτησή τους. Είναι μετά στην αρμοδιότητα του Πάπα Ρώμης, έτσι, να αποδεχθεί είτε όχι, αν δει ότι υπάρχουν δυνάμεις, τον λένε να παραμείνει στη θέση του για κάποια χρόνια, ένα, δύο, τρία χρόνια ακόμη, έως ότου εκλεγεί ο αντικαταστάτης του, ο διάδοχός του. Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική μεγάλη αξία στιγμή της Εκκλησίας, γενικά της Εκκλησίας. Σκεφτείτε ότι εκλέγεται ένας νέος Πάπας μέσα στο Μάρτιο, ο οποίος θα στηρίζεται με την προσευχή του προκατόχου του. Είμαστε μαθημένοι να πεθαίνει, να κοιμάται ο επικεφαλής, ο Πάπας, και να έχουμε τον διαδοχό του. Σήμερα θα έχουμε έναν Πάπα ο οποίος θα προχωρεί στην αποστολή του, θα είναι στηριγμένος στη ζωή του και στο δύσκολο έργο του από τον προκάτοχό του, ο οποίος αποσυρμένος σε ένα μοναστήρι θα προσεύχεται και θα στηρίζει το έργο του. Είναι μια ομορφιά που ζούμε το 2013, και αυτό καθιστά το 2013 και αυτό το γεγονός ένα έτος πολύτιμο για τον άνθρωπο και πολύ σημαντικό. Για πέστε μας τώρα, να έρθουμε λίγο στα πράγματα εδώ της τοπικής κοινότητας, στη Χίο, ναι, όπου είναι και η έδρα της Επισκοπής Χίου. Μάλιστα. Εσείς είστε τοποτητής της. Ναι, από το 1990. Ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος Ναξουτίνου, έτσι δεν είναι? Όχι πάντοτε. Α, όχι. Όχι πάντοτε, τα τελευταία χρόνια ναι. Δηλαδή και ο προκάτοχός μου ήταν πράγματι και εκείνος, δηλαδή ο προκάτοχός μου στην Αρχιεπισκοπή Ναξουτίνου ήταν και τοποτηρητής. Αλλά δεν σημαίνει ότι αύριο η επισκοπή αυτή μπορεί να έχει δικό της επίσκοπο, ή αύριο μεθαύριο μπορεί να ανατεθεί σε κάποιον άλλο επίσκοπο ή αρχιεπίσκοπο. Εδώ βλέπουμε ότι ο ναός έχει μία επιμέλεια, και παρά του, ναι, γεγονός ότι η κοινότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Πράγματι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να πείσουμε και τα μέλη αυτής της ενοριακής κοινότητας και όσους επισκέπτονται το χώρο ότι για την Εκκλησία δεν έχει σημασία ο αριθμός, η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Έχουμε μερικούς ανθρώπους, λίγους ανθρώπους, αλλά που τους αξίζει να βρίσκονται και να έχουν ένα ναό όπως αυτόν που βλέπετε αυτή τη στιγμή, και τον οποίο χαίρονται και οι ίδιοι να έρχονται, να τον φροντίζουν και να περιμένουν είτε να έρχει ο επισκοπός τους, είτε με τον εφημεριό τους να προσεύχονται, και ιδιαίτερα την ημέρα της Κυριακής. Υπάρχει όμως και άλλη εκκλησία? Υπάρχουν κάποιες εκκλησίες ακόμη. Υπάρχει ο Άγιος Ισίδρος στον κάμπο, υπάρχει η Παναγία η Καθολικιά, όπως έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, από την τέταρτη Βυζαντινή. Τρίτη. Και έχει ανακαινιστεί. Υπάρχει το παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου, υπάρχει ο Ναός της Παναγίας απάνω στο κημητήριο. Έχουμε δύο ερείπια ναούς στα Σκλαβιά, που δεν υπάρχει δυνατότητα να επισκευαστούν, και υπάρχει και το γνωστό παραμελημένο, εγκαταλειμμένο, απογοητευμένο και ταλαιπωρημένο, τραυματισμένο πραγματικά, ίσως τραυματισμένο ολότελα στο κεφάλι, γιατί κάποιο εκεί στο κολέγιο, για το κολέγιο, το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωσήφου, κάποιος εκεί χρησιμοποιώντας το μηχάνημα τον εσκαφέα λεγόμενο για να ξεκινήσει τις εργασίες για τη δημιουργία του διοικητηρίου ή δεν ξέρω πώς αγιώσει, μεγάλο, έδωσε μία στη στέγη και έχει μείνει ερείπιο από μία οκταετία και τα λοιπά. Και επιμένουμε και παρακαλούμε και δεόμεθα και επισκεπτόμαστε και λέμε ότι αυτή η κατάσταση είναι εις βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, εις βάρος όλου του νησίου, και δεν πρέπει να δίνεται αυτή η εικόνα προς τα έξω, γιατί φωτογραφίζεται και οι φωτογραφίες είναι ένα θρησκευτικό μνημείο δεν του τόπου, μένουν πάντοτε που έχει σχέση και με την ιστορία του τόπου. Της δημοσιακής είναι κακό, έτσι, γιατί για το νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλή καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για όλα, για την καλή σας αποστολή μέσω του δημοσιογραφικού οργάνου και του τηλεοπτικού μέσου που διαχειρίζεστε, και πιστεύω ότι επιτελείτε όχι ένα έργο, ένα επάγγελμα, αλλά μία αποστολή. Καλή επιτυχία λοιπόν στην αποστολή σας και συγχαρητήρια. Και χθες νομίζω ήταν και η μέρα της Παγκόσμιας ημέρας ραδιοφώνου. Ραδιοφώνου, ναι. Αλλά δεν είστε ξαδέλφια μαζί με. Έχετε μια συγγένεια. Βεβαίως. Μπράβο. Να είστε και, να είναι και εκείνοι και εσείς πάντοτε υγιείς. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.